Πάμε στη μεγάλη άλλη είδηση της ημέρας. Αφορά φυσικά τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο το δικαστήριο της Νέας Υόρκης έκρινε ένοχο για την υπόθεση της σχέσης του που είχε με την πορνοστάρ Stormy Daniels. Θυμίζω ότι οι κατηγορίες δεν αφορούσαν φυσικά αυτή τη σχέση, αφορούσαν το γεγονός ότι ενώ είχε δωροδοκίσει την συγκεκριμένη πορνοστάρ για να μην μιλήσει πριν τις εκλογές του 2016, είχε παραποιήσει τα αρχεία και τα οικονομικά του έγγραφα για να μην φανεί, με πάση περιπτώσει, αυτή η συναλλαγή. Αυτό πρακτικά τον εμποδίζει τώρα στην προεκλογική του εκστρατεία για την ανάληψη του Λευκού Οίκου. Καταρχήν να πούμε ότι είναι πρώτη φορά που πρώην ή εν ενεργεία πρόεδρος καταδικάζεται από δικαστήριο. Μάλιστα. Ακόμα και αν πάει φυλακή, τυπικά μπορεί να ασκεί τώρα, εδώ είναι ένα ερώτημα, πώς θα μπορούσε να ασκήσει προεκλογική εκστρατεία και φυσικά να γίνει και πρόεδρος. Είναι κάτι πρωτόγνωρο στην Αμερική και αυτό επισημαίνουν ήδη οι πρώτες αναλύσεις των διεθνών μέσων. Δεν ξέρουμε, καταρχήν πρέπει να περιμένουμε στις 11 Ιουλίου που θα ανακοινωθεί η ποινή. Γιατί η ποινή μπορεί να είναι φυλάκιση, αλλά μπορεί να είναι και ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο. Μάλιστα. Αλλά πραγματικά το θέμα είναι κατά πόσο, εάν πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή, πώς θα διεξάγει η προεκλογική εκστρατεία. Δεν το στερεί ο νόμος, αλλά καταλαβαίνει κανείς. Αυτό είναι ένα ερώτημα που μένει να το δούμε και φυσικά δεν ξέρουμε και πώς θα επηρεάσει τις διαθέσεις των ψηφοφόρων, αν και όπως έχουμε πει πολλές φορές και στην εκπομπή αυτή η Ανέστη, από πολύ πριν που έχουν ξεκινήσει όλες αυτές οι δικαστικές περιπέτειες του πρώην Πρόεδρου, δεν φαίνεται να επηρεάζει τη δημοτικότητά του. Στις δημοσκοπήσεις αλλού εμφανίζεται να προηγείται του Biden, αλλού λίγο πολύ να είναι στο ίδιο επίπεδο και ήδη μάλιστα και σε κάποια ρεπορτάζ διεθνών μέσων οι πρώτες αντιδράσεις ψηφοφόρων του Τραμπ είναι ότι δεν, δηλαδή, αναφανδών υπέρ του, του Προέδρου τους. Και όπως μου έλεγε ο συντάκτης μας ο Ανδρέας ο Παναγόπουλος, αν πάει φυλακή, θα πρέπει να το συνοδεύσει, λέει, και η ασφάλειά του. Γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο εκάστοτε Αμερικανός Πρόεδρος, φυλάσσεται από τις μυστικές υπηρεσίες έως θανάτου, έτσι, στην Αμερική, μέχρι να πεθάνει. Ναι, οπότε βέβαια, είναι φοβερό, αν συμφιλέμε, σαν φαινόμενο αυτό το πράγμα. Είναι κάτι, πρωτοφανές. Ναι. Άλλωστε, να θυμίσουμε, Ανέστη, ότι αυτή, θα έλεγα, είναι η πιο σχετικά ανώδυνη, βέβαια καταδικάστηκε για 34 κατηγορίες, αλλά είναι σχετικά η πιο ανώδυνη δικαστική περιπέτεια του πρώην Προέδρου, διότι εκκρεμούν δίκες που αφορούν πολύ σοβαρότερα αδικήματα, όπως το ότι είχε πάρει απόρριτα έγγραφα όταν έφυγε στο σπίτι του στην Επαυλή στη Φλόριντα, για ηθική αυτουργία στα επεισόδια που γίνανε 6 Ιανουαρίου 2021 και για τα οποία υπάρχει φόβος ότι μπορεί και να επαναληφθούν. Μάλιστα, είχαμε μιλήσει πριν μερικές ημέρες για μια σχετική δημοσκόπηση. Βέβαια, ο ίδιος ο Τραμπ μπορεί να ασκήσει και έφεση, μάλλον θα ασκήσει από ό,τι λένε οι δικηγόροι του, και μένει να δούμε τι θα γίνει. Και βέβαια, κατηγόρησε το δικαστήριο ότι δεν ήταν δίκη. Και θυμίσω ότι 22 μάρτυρες κατέθεσαν σε αυτή τη δίκη. Ήδη ο εκπρόσωπος των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Μάικ Τζόνσον, είπε ότι είναι μέρα ντροπής για την Αμερικανική ιστορία. Και μάλιστα σήμερα το πρωί, ώρα Αμερικής, ο Τραμπ θα δώσει συνέντευξη τύπου στο μέγαρο του, στο μέγαρο Τραμπ, που βρίσκεται στο Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη. Ναι. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι ώρα αντιστοιχεί η ώρα Ελλάδος, αλλά θα έχει ενδιαφέρον. Φαντάζομαι θα κινηθεί στο ίδιο μοτίβο συνωμοσιολογίας, θα κατηγορήσει. Κάπου ακούστηκε ότι κατηγόρησε και τον Τζορτζ Σόρος ως υποκινητή των διώξεών του. Πάντως είναι μια σημαντική εξέλιξη, η οποία σίγουρα θα ρίξει βαριά σκιά στις εξελίξεις ενόψεων εκλογών στις 5 Νοεμβρίου στην Αμερική.